Διαφοροποιημένες απέναντι στην Ελλάδα, αρκετά διαφοροποιημένες στο εσωτερικό της χώρας, τουλάχιστον στο πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαγράφεται και διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε. Να ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες, να ξεκινήσουμε με τη συμφωνία με την οποία επιστρέψατε. Είναι μια συμφωνία η οποία σας ικανοποιεί προσωπικά σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να φέρουμε πίσω, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε, τι θα μπορούσατε εσείς να φέρετε πίσω από τις Βρυξέλλες? Ήταν απλά μια συμφωνία η οποία μας επευλήθη ως μονόδρομος για την παραμονή μας στο ευρώ? Κύριε Χαρίτο, σήμερα θέλω να πω μόνο αλήθειες, να μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας και να μην ωραιοποιήσω τα πράγματα. Η χθεσινή ημέρα, η προχθεσινή νύχτα, ήταν μια νύχτα κακή για την Ευρώπη. Δεν ήταν μια νύχτα που θα τη θυμούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες το επόμενο διάστημα, θεωρώντας ότι γίνανε βήματα επιστροφής της Ευρώπης στις δυτικές αξίες, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα του Συνόδου Κορυφής, των 19 και του Eurogroup, ήταν ένα αποτέλεσμα μιας πίεσης ισχυρής προς μια χώρα και έναν λαό που δημοκρατικά έχει εκφραστεί, να προσεγγίσει τις επιθυμίες των πιο οικονομικά ισχυρών πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας και εκβιασμού, με δύο εναλλακτικές λύσεις πάνω στο τραπέζι. Τη συμφωνία με αυτούς τους όρους ή την άτακτη χρεοκοπία, την έξοδο από το ευρώ. Βεβαίως υπήρχε και μια τρίτη εκδοχή, η εκδοχή Σόιμπλε, που δεν ήταν η άτακτη χρεοκοπία, αλλά η συμφωνημένη έξοδος από το ευρώ. Θα πω αργότερα γι' αυτό. Όμως η ουσία είναι πως ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί η στάση της ελληνικής κυβέρνησης από τους 5 τελευταίους μήνες, αλλά και η τιμιγορία του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα, ήταν μια στάση και ένας τρόπος που δεν τιμά τις παραδόσεις της δημοκρατικής Ευρώπης. Εν τούτης, από την άλλη πλευρά, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση για όλους. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση και για τους 18 συναδέλφους μου. Προσπάθησα με όση δύναμη ψυχής είχα να διεκδικήσω όσα περισσότερα μπορούσα. Μέχρι τις 9.30 το πρωί, από τις 4 το προηγούμενο απόγευμα. Πήραμε μια συμφωνία η οποία έχει σκληρές διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, όμως δεν έχει το απόλυτο αδιέξοδο που είχα μπροστά μου, είχα στα χέρια μου όταν έπαιρνα το τελεσίγραφο από το Eurogroup στις 25 του Ιούνιου. Στις 25 του Ιούνιου έπαιρνα σκληρές διαθροτικές μεταρρυθμίσεις και 5 μήνες ζωής. 18 περίπου δις για 5 μήνες και μετά ξανά συζήτηση για νέο μνημόνιο. Τώρα έχω το αποτέλεσμα που έχω, θα το αναλύσουμε αν θέλετε, σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική προσαρμογή. Απ' την άλλη όμως, για να παριθμίσουμε και τα θετικά, έχουμε 82 δισεκατομμύρια ευρώ, κάλυψη όλων των μεσοπρόθεσμων δανειοδοτικών αναγκών της χώρας για την επόμενη τριετία και σαφή δέσμευση ότι μετά το τέλος της στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει και αναδιάρθρωση του χρέους από το 2000, του χρέους από το 2022 και μετά. Δηλαδή, de facto αναδιάρθρωση του βραχυπρόθεσμου χρέους μέχρι το 2022 και δέσμευση ότι μέσα στο 2015 θα έχουμε τη συζήτηση για την αναδιάρθρωση και από το 2022 και μετά. Ταυτόχρονα, 35 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις. Νομίζω ότι αυτά τα τρία είναι ένα συνδυασμό, δηλαδή εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων αναγκών, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, ώστε να καταστούν απολύτως ασφαλείς οι καταθέσεις των πολιτών, 25 δις. Εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων αναγκών, επενδυτικό πρόγραμμα, 35 δις, εμπροστοβαρές, το περισσότερο από αυτό, συν την αναδιάρθρωση του χρέους χρέους από το 2022 και μετά, είναι ένα συνδυασμό που μπορεί να καταστήσουν, αν επιτευχθεί, επιτυχώς, και αυτό θα το ξέρουμε όταν κλείσει η συμφωνία, δεν έχει κλείσει ακόμα, που μπορεί να καταστήσει ως γεγονός χωρίς επιστροφή την πιθανότητα το ότι ξεφεύγουμε από τον Brexit. Και άρα
να αντισταθμίσει τις υφεσιακές τάσεις που θα δημιουργήσουν τα σκληρά μέτρα και να δώσει μια προοπτική επαναφοράς των επενδύσεων στην Ελλάδα και ανάκτησης της εμπιστοσύνης των αγορών. Συνεπώς, είχαμε μια σκληρή και κριτική στάση από τους εταίρους που δεν συνάδει με τις παραδόσεις της Ευρώπης. Είχαμε μια συμφωνία δύσκολη και κακή σε ορισμένα σημεία, όμως με μια προοπτική να ξεφύγουμε από την κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω να ωραιοποιήσω τίποτα. Προσπαθώ ως αντικειμενικός κριτής να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, Πρωθυπουργέ, πήραμε ένα καινούριο μνημόνιο, τριετές. Είπατε για 82-86 δισεκατομμύρια. Με υφεσιακά μέτρα άμεσης απόδοσης για την οικονομία. Αύξηση του φόρου της επιχειρήσης, υψηλό ΦΠΑ, αλλαγές στο ασφαλιστικό, οι οποίες είναι εις βάρος των υιοθώτων μέχρι τώρα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι... Θα τα απαντήσω ένα-ένα αυτά. Ναι. Πιστεύετε ότι είναι ένα ισορροπημένο μνημόνιο το οποίο φέρατε μέσα? Θα τα απαντήσω ένα-ένα, κύριε Λαφογερό. Καταρχάς, να απαντήσω σε σχέση με, με τις υφεσιακές τάσεις. Μέχρι τώρα, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, είχαμε προσαρμογή 4% του χρόνου. Το κάθε χρόνο. 4% το χρόνο. Συνολικά, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, 16%. Η προσαρμογή που έχουμε τώρα θα είναι 1% το χρόνο. Σαφώς η ποιότερη δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Τα μέτρα είναι 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει υφεσιακές τάσεις, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί το υφεσιακό μείγμα των προηγούμενων προγραμμάτων με το υφεσιακό μείγμα του προγράμματος συμφωνίας που φέραμε εμείς εδώ. Είναι σαφώς αυστηρό στις διαρθρωτικές αλλαγές, οφείλω να το ομολογήσω, αλλά σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή, είναι ήπια η δημοσιονομική προσαρμογή με βάση τα δεδομένα. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα ήταν υποχρεωμένη από το προηγούμενο πρόγραμμα να έχει πρωτογενές πλεόνασμα μέσα στο 2015 3% και από το 2016 και μετά 4,5%. Ενώ εμείς τώρα έχουμε την υποχρέωση να φτάσουμε το 2018 στο 3%. Και όχι, όπως αρχικά λέγαμε, 1 το 15, 2 το 16, 3 το 17, αλλά μέχρι το 18, ομαλά, όσο καταφέρουμε, να φτάσουμε το 3%. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, είναι σαφώς η ποιότερη η προσαρμογή. Δεν κόβονται μυστικές συντάξεις, άρα δεν συνεχίζεται η λογική της εσωτερικής υποτίμησης. Ενέσως όμως με τους φόρους και το ΦΠΑ, βεβαίως αυξάνεται το ΦΠΑ. Μειώνεται. Είναι γεγονός. Μειώνεται όχι οι μυστικές συντάξεις, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η αγοραστική αξία. Η αγοραστική αξία, βεβαίως. Και αυτό είναι ο παραλογισμός της πολιτικής που μας επιβάλλεται. Ενώ σε όλους τους τόνους τους εξηγούμε ότι το πρόβλημα με το ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι πρόβλημα εισπραξιμότητας. Δεν είναι να αυξήσουμε τους συντελεστές. Όταν αυξάνουμε τους συντελεστές, μειώνεται η εισπραξιμότητα. Και θα το δούμε. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν η πολιτική της πυγμής και της επιβολής. Παράλογο κατά την άποψή μου να αυξηθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση, διότι περί αυτού πρόκειται. Η αλλαγή στο ΦΠΑ είναι η αλλαγή στην εστίαση. Το τουρισμό δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τουρισμός και εστίαση. Αυξάνεται ο τουρισμός από το 6 στο 13 και η εστίαση από το 13 στο 23. Αυτή είναι η αλλαγή. Και είναι παράλογα και τα δύο. Αυτή όμως η προσαρμογή είναι η ποιότερη από την προσαρμογή της περικοπής σε μισθούς και συντάξεις. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, δεν έχουμε μείωση συντάξεων, έχουμε κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Αύξηση ηλικίας. Και έχουμε, θα τα πω, έχουμε κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, αύξηση του ορίου ηλικίας στα 67. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι μέτρα τα οποία τα είχαμε αποδεχθεί κι εμείς. Και τα είχαμε αποδεχθεί διότι δεν θεωρώ ότι είναι προοδευτική πολιτική η πολιτική του να στέλνεις κάποιον με σύνταξη στα 45 του και στα 50 του. Αντιθέτως, προοδευτική πολιτική είναι να έχεις κοινωνικές παροχές. Δεν είναι ορθολογικό να στέλνεις τις μητέρες 15 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Είναι ορθολογικό και κοινωνικά ορθό και σωστό να τις δίνεις 2 χρόνια άδεια κοίησης. Με ελληματικά και... ταμεία όμως, Πρωθυπουργέ. Ακριβώς αυτό θέλω να πω όμως, ταμεία... ότι εδώ τα θέματα του συνταξιοδοτικού ήταν θέματα που είτε είχαμε τρόικα είτε δεν είχαμε τρόικα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Συνεπώς, ας τα αφήσουμε στην άκρη αυτά.
θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το ασφαλιστικό μας πρόβλημα, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Είτε είχαμε ξένους να μας επιβάλλουν, είτε δεν είχαμε ξένους. Όταν τα ταμεία έχουν υποστεί αυτή την τρομακτική καταστροφή από το PSI που χάσαν 25 δις, πρέπει να βρούμε πόρους να τα στηρίξουμε. Και για να βρούμε πόρους να τα στηρίξουμε, πρέπει οι Έλληνες πολίτες να έχουν τη δυνατότητα με τις ασφαλιστικές τους εισφορές, άρα να δουλεύουν μέχρι τα 67 για να στηριχτούν και ταυτόχρονα. Η ανεργία να ανεβαίνει ωστόσο. Πώς? Η ανεργία. Αν ανεβαίνει η ανεργία, πάμε σε βεβαίως, περαιτέρω μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ένα πρόβλημα λοιπόν για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι το ότι κουρεύτηκαν με το PSI και χάσαν 25 δισεκατομμύρια. Και ένα δεύτερο τεράστιο πρόβλημα είναι η ανεργία. Η ανεργία, η οποία όταν έχει 27% επίσημη ανεργία, έχει έλλειμμα πόρων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα το μεγάλο στίχημα για να σωθεί το ασφαλιστικό είναι η εξέβρεση νέων πόρων και η επιστροφή στην ανάπτυξη που θα μειώσει την ανεργία στη χώρα μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχουν περιθώρια εγγυήσεων, υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις. Αν και να πω και κάτι άλλο σε σχέση με το ασφαλιστικό, για να μην αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω σήμερα. Προσωπικά θεωρώ ότι η επιλογή του να ενισχυθούν οι ασφαλιστικές εισφορές προς όφελος των κλάδων υγείας επίσης είναι μια προοδευτική πολιτική. Διότι πρέπει να βρούμε τρόπο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να στηρίξουμε τα ασφαλιστικά μας. Πρέπει να βρούμε τρόπο. Δεν πάει στο χρέος όμως. Δεν κόβεται η σύνταξη για να πάει στο χρέος. Όπως γινόταν μέχρι σήμερα, που μειώθηκαν 40% οι συντάξεις. Και δώσαμε μάχη γι' αυτό. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δώσαμε μάχη προκειμένου να μην μειωθούν οι συντάξεις. Να μην μειωθούν οι συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων. Θυμάστε τις αρχικές προτάσεις Τρόικα, ποιες ήταν. Ήταν να καταργηθεί το ΕΚΑΣ και να μειωθεί και να καταργηθεί το ΕΚΑΣ όμως. Θα αντικατασταθεί το ΕΚΑΣ από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και θα αντικατασταθεί το 2020. Άρα έχουμε περιθώριο μέχρι τότε να έχουμε βγει από την κρίση τα 3-7 χρόνια, να έχουμε βγει από το νέο πρόγραμμα και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν θέλω, επαναλαμβάνω, να ωρεοποιήσω τίποτα, αλλά στο θέμα των συντάξεων νομίζω ότι καταφέρνουμε να διατηρήσουμε τον πυρήνα των συντάξεων αλόβητο. Να μην έχουμε μείωση στους μισθούς και στις συντάξεις, και αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε όμως πολλά άλλα αρνητικά. Μπορώ να παριθμίζω μέχρι αύριο. Και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή, στο διάστημα αυτό, στον ορίζοντα των 3 ετών που περιγράψατε, Πρόεδρε, θα πάμε με μέτρα όπως είναι ορισμένα μέσα στο... Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος δεν καταργείται. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος θα επανεξεταστεί το 2010, μέχρι το τέλος του 2016, όταν θα φέρουμε τη συνολική μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό. Και σε αυτό το πολύ κακό κείμενο που φέραμε από τις Βρυξέλλες, παρόλα αυτά αναγράφει μέσα ότι αν βρεθεί ισοδύναμο μέτρο, θα γίνει δεκτό. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Αντί να καταργηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, αντί να επανέλθει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, μπορεί να αυξηθούν οι εισφορές των εργοδοτών ενδεχομένως. Υπάρχουν εναλλακτικές. Άρα, μη λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, να λέμε τα πολλά αρνητικά που έχει, μην προσθέτουμε και άλλα αρνητικά. Εμείς όχι. Άρα η μόνη ρήτρα για να δούμε να αφαιρούνται ή να ελαφρύνονται τα όποια μέτρα ηφαισιακού χαρακτήρα μπορεί να υπάρξει είναι τα ισοδύναμα σε αυτό το διάστημα της τριετίας, ή υπάρχουν κάποιες άλλες εγγυήσεις μέσα στη συμφωνία? Η μόνη ρήτρα που υπάρχει για να... Κοιτάξτε, είναι απολύτως σαφές ότι η χώρα θα πρέπει να κινηθεί, διότι παίρνει 82 δις, θα πρέπει να κινηθεί στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που ορίζει αυτή η συμφωνία. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλιώς δεν τα παίρνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, είναι απολύτως σαφές ότι η δημοσιονομική προσαρμογή, επαναλαμβάνω, είναι τέτοια που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να έχεις, επειδή είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, να έχεις τη δυνατότητα πιο σύντομα, όχι άμεσα, δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι άμεσα, διότι η οικονομία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Μπορεί όμως, και το ελπίζω αυτό, ότι σε ένα χρονικό διάστημα εύλογο, όταν η οικονομία θα έχει επιστρέψει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, με δεδομένο ότι η προσαρμογή, επαναλαμβάνω, είναι ήπια, να έχεις τη δυνατότητα να συλλέγεις έσοδα, να έχεις περισσότερους πόρους προκειμένου να βαδιανέμεις με δικαιότερο τρόπο. Όχι να
να δίνει στο πρωτογενές το περίσσευμα του υπερβολικού ούτως ή άλλως πλεονάσματος στις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά, όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά να στηρίζει αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες που πράγματι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να αναπροσανατολιστεί πια ο χαρακτήρας και το νόημα μιας προοδευτικής και κοινωνικής προσέγγισης για κυβέρνησης. Αυτά είναι τα πλαίσια, τα σκληρά, αλλά μέσα σε αυτά τα σκληρά πλαίσια υπάρχουν δυνατότητες για αναδιανομή, υπάρχουν δυνατότητες για πολιτικές αναδιανομής, υπάρχουν δυνατότητες και πρέπει να στοχεύσουμε στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής για να εξοικονομήσουμε πόρους. Υπάρχουν δυνατότητες και πρέπει να κατανοούμε δίκαια τα βάρη, να σταματήσουν αυτοί που όλα τα προηγούμενα χρόνια εσκευμένα δεν ήταν στο στόχαστρο των κυβερνήσεων και δεν πληρώνανε να πληρώσουν. Και υπάρχει και η δυνατότητα, και εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος, να στηρίξουμε δομές αλληλεγγύης, ώστε αυτοί οι συνάνθρωποι μας που πλήττονται από αυτά τα μέτρα που μας επιβάλλονται, τα οποία δεν ήταν στην πρόθεσή μας και δεν τα πιστεύουμε, αλλά υπάρχουν τρόποι να δημιουργήσει τις δυνατότητες να στηρίξει αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες που βάλλονται περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, δύο εβδομάδες πριν που είχαμε βρεθεί ξανά σε μια συνέντευξη, η απάντησή σας στο ερώτημα εάν θα αποδεχθείτε ένα μνημόνιο, η απάντηση που είχαμε λάβει ήταν ότι εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Και είχατε αφήσει την αίσθηση. Που μου κάνατε, κύριε Χαρίτου. Το είχε κάνει ο Αντώνης Αλακογιώργος, αλλά νομίζω αυτό ήταν το ερώτημα και αυτή ήταν η απάντηση. Αν χάσετε το δημοψήφισμα, τι θα κάνατε. Μάλιστα. Και απάντησα ότι εγώ δεν είμαι παντός καιρού. Όταν ένας πρωθυπουργός. Ναι, αλλά να απαντάω τις ερωτήσεις και μετά. Όταν ένας πρωθυπουργός χάνει ένα δημοψήφισμα, δεν μπορεί να παραμείνει. Εγώ λοιπόν σας λέω αυτή τη στιγμή ότι αναλαμβάνω πλήρες τις ευθύνες μου και για λάθη και παραλήψεις και για την ευθύνη της υπογραφής σε ένα κείμενο που δεν πιστεύω. Mm-hmm. Και είμαι υποχρεωμένος όμως να υλοποιήσω. Και δεν θα δραπετεύσω από τις ευθύνες μου. Δεν θα δραπετεύσω από τις ευθύνες μου, διότι αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι να διασφαλίσω τουλάχιστον ότι η χώρα και τα λαϊκά στρώματα δεν θα διακινδυνεύσουν μια τεράστια καταστροφή, οικονομική καταστροφή. Ότι δεν θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα και δεν θα χαθούν οι καταθέσεις των πολιτών. Ότι δεν θα μείνει έρμεη η χώρα και ακυβέρνητη. Θα φτάσω μέχρι εκεί, δεν θα δραπετεύσω από τις ευθύνες μου και θα προσπαθήσω να υλοποιήσω, το πολιτικό μου σχέδιο σε βάθος τετραετίας με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες, γιατί αυτή είναι σήμερα η Ευρώπη. Και πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει περιθώρια να αλλάξει παρά το ότι είναι αυτή. Παρά το ότι ήταν μια ήττα για την Ευρώπη ό,τι έγινε, θεωρώ ότι ρίξαμε μια σπορά και αυτή η σπορά κάποια στιγμή θα βγάλει καρπούς. Αν μου επιτρέπεις, είχε πει ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη φορά ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει οποιοδήποτε μνημόνιο. Ναι, βεβαίως. Μια συμφωνία. Μα γι' αυτό πήγα σε δημοψήφισμα. Τώρα μας λέτε το αντίθετο. Κύριε Αλαφογιώργο, κάνετε λάθος. Πείτε μου. Είχα εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί πάω σε δημοψήφισμα. Και αν θέλετε, μπορείτε να με κατηγορήσετε για πολλά πράγματα. Μπορείτε να με κατηγορήσετε ενδεχομένως ότι είχα αυταπάτες, ότι αυτή η Ευρώπη μπορεί να νικηθεί. Ότι η δύναμη του δίκαιου μπορεί να κερδίσει τη δύναμη των τραπεζών και του χρήματος. Δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε όμως από τα ψέματα στον ελληνικό λαό. Λίγες μέρες πριν τις κάλπες του δημοψηφίσματος, είπα στον ελληνικό λαό ότι δεν κάνω δημοψήφισμα για να βγάλω τη χώρα από το ευρώ, αλλά για να ενισχύσω διαπραγματευτική δύναμη και να φέρω συμφωνία σε 48 ώρες. Αυτό είπα στον ελληνικό λαό. Δεν το καταφέρατε όμως, αν μου επιτρέπετε. Επιτρέψτε μου να σας πω. Και είπα, η συμφωνία για μένα θα είναι καλύτερη με βάση δύο χαρακτηριστικά. Τι βάζαμε σε ψηφοφορία, βάζαμε στον ελληνικό λαό στην κάλπη, βάζαμε τα προαπαιτούμενα. Δυστυχώς τα προαπαιτούμενα δεν έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και βάζαμε και το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Τι μας δίνανε και γιατί πήγα σε δημοψήφισμα. Μας δίνανε 18 δισεκατομμύρια για 5 μήνες και μετά ξανά διαπραγμάτευση για νέους όρους. Για τα επόμενα χρήματα που θα ήμασταν αναγκασμένοι να πάρουμε μέσα σε 5 μήνες και διαπραγμάτευση γιατί δεν δίνει κανένας χρήματα χωρίς προαπαιτούμενα. Ξανά νέα προαπαιτούμενα. Τώρα δεν έχουμε αυτό. Δηλαδή είχαμε το απόλυτο αδιέξοδο πριν από 10 μέρες. Τώρα έχουμε μια δύσκολη συμφωνία όπως μας τη δίνανε και την προηγούμενη φορά. Έχουμε όμως και επαναλαμβάνω και μην το υποτιμάτε. Εξασφαλισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες σε περίοδο τριετίας, ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα και αναδιάρθρωση του χρέους, που μπορεί να δώσει μια προοπτική. Αναφερθήκατε στο δημοψήφισμα. Εξακολουθείτε σήμερα να πιστεύετε 8
8-9 μέρες πόσες έχουν περάσει από το δημοψήφισμα μετά, ότι το δημοψήφισμα ήταν η ορθή επιλογή, η επιλογή που έπρεπε να καταλήξουμε, και επίσης μήπως το δημοψήφισμα τελικώς ήταν αυτό το οποίο οδήγησε στα capital controls και στην τραπεζική αργία, κάτι το οποίο ανέφεραν αρκετοί ξένοι. Μήπως ήταν ένα πολιτικό λάθος πρωθυπουργία τελικά? Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι το γεγονός ότι έφτασα τα πράγματα στα άκρα, το έφτασα μέχρι εκεί που δεν πάει, έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να θεωρήσει, αντιθέτως μπορεί να με κατηγορήσουν πολύ, ότι το παρατράβηξα. Κανείς δεν πιστεύω Έλληνας πολίτης και ξένος και Ευρωπαίος και η παγκόσμια κοινή γνώμη μας παρακολουθεί, δεν μπορεί να μου καταλογίσει ότι δεν έκανα ό,τι μπορούσα σε αυτή την υπόθεση. Όλα όσα θεωρητικά είχαν διατυπωθεί για το πού μπορεί να φτάσει μια χώρα, εμείς τα κάναμε, προκειμένου να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο. Και στάση πληρωμών έγινε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και διεκδίκηση μέσω της λαϊκής δύναμης δύο φορές έγινε, όχι μόνο στις εκλογές. Και, εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε ακόμα και έξω από το πλαίσιο του προγράμματος προστασίας, το οποίο ήταν η απόφαση του Eurogroup μόλις ανακοινώσαμε το δημοψήφισμα. Θέλω εδώ να είμαι ειλικρινής. Όταν αποφάσισα το δημοψήφισμα, είχα την πεποίθηση και την αίσθηση ότι θα μας δοθεί η απαιτούμενη παράταση, την οποία είχα συζητήσει μάλιστα με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και το πολιτικό κεφάλαιο να το ξοδέψετε σε διαπραγματεύσεις. Και να υπάρξει υπήρξε μια εκδικητική στάση από την πλευρά των εταίρων μας στην απόφαση να οδηγήσουμε στην ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Στην πορεία επανήλθαν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, όταν είδανε όμως ότι υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει το ναι, γιατί μη γελιόμαστε. Το όχι. Όχι, όταν είδαν ότι υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει το ναι. Σε επίπεδο εντυπώσεων. Όταν είδαν ότι υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει το ναι, γιατί μη γελιόμαστε, δίναμε μια μάχη εμείς και όλο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, η ηγεσία, η Ευρωπαϊκή, έλεγε το δίλημα είναι ευρώ-δραχμή. Όλο το παλιό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Σχεδόν όλο το μηδιακό τόπο. Δεν το έλαβατε υπόψη αυτό. Όταν λοιπόν είδαν ότι μπορεί να κερδίσει το ναι, πήρα ρίσκα, κύριε Λαφαγιώργο. Στη ζωή και στην πολιτική να παίρνεις ρίσκα και να παραδέχεσαι και τις ήττες όταν έρχονται. Όταν λοιπόν είδαν ότι μπορεί να κερδίσει το ναι, είπαν σταματάει η διαπραγμάτευση, πρώτα δημοψήφισμα, μετά συζητάμε. Όταν κέρδισε το όχι, ξαφνικά, ενώ μας λέγανε το δημοψήφισμα είναι ευρώ δραχμή, το ξεχάσανε και μπήκαν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Η αλήθεια είναι ότι μπήκανε με στόχο να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός χάνει, δεν κερδίζει. Θέλω όμως να μιλήσω για το βάθος του χρόνου. Διότι αυτή είναι η αίσθηση σήμερα στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι υπήρξε, κάποιοι γράψανε, εικονικός πνιγμός, σταύρωση, πραξικόπημα, δεν τα λέω εγώ, τα γράψανε, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δείτε σήμερα τον ευρωπαϊκό και διεθνή τύπο. Πιστεύετε ότι αυτό, όσο αφορά το πολιτικό αντίκτυπο, πέρα από το αίσθημα που έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης σήμερα, θα είναι υποφελές για αυτούς που ασκούν την ηγεσία της Ευρώπης σήμερα και τη στρατηγική τους στην πολιτική? Η πολιτική ηγεμονία δεν κερδίζεται ούτε με εκβιασμούς, ούτε με την ισχύ. Η πολιτική ηγεμονία, κυρίως σε οικοδομήματα όπως το ευρωπαϊκό, κερδίζεται μέσα από την πειθό και μέσα από την προσπάθεια συμβιβασμών. Νομίζω λοιπόν ότι η χθεσινή μέρα, η προχθεσινή μέρα για την Ευρώπη θα είναι μέρα σταθμός. Οι 5 μήνες που περάσανε για την Ευρώπη θα είναι σταθμός. Έχουμε ρίξει βαθιά το σπόρο της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας και θα φυτρώσει την Ευρώπη. Ήταν θυσία, δηλαδή, λιτότητα αυτό που και η σκληρή επιλογή της λιτότητας, η σκληρή πολιτική της λιτότητας, σε λίγο καιρό από σήμερα δεν θα είναι μονόδρομος. Οι ρογμές έχουν ξεκινήσει. Σήμερα όμως η σκληρή πραγματικότητα για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό είναι ότι επιβλήθηκε με ένα σκληρό τρόπο ως μονόδρομος για την Ελλάδα για τα επόμενα. Αναφερθήκατε σε δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού τύπου. Θα σας θυμίσω ένα κόμμα, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι από τους Financial Times, το οποίο ανέφερε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιχείρησε να λύσει το ευρωπαϊκό πρόβλημα, να θέσει και να λύσει το ευρωπαϊκό πρόβλημα, υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις τις δικές του και της χώρας του. Κύριε, κοιτάξτε, αυτό το είπα και εγώ. Κύριε Χαρίτο, αυτό το είπα και εγώ πριν από λίγο, ότι
υπερτίμησα τη δύναμη της ισχύως του δίκαιονος λαού και της, και της αντίδρασης που θα υπήρχε από την άλλη πλευρά απέναντι στον, στην ιδρυτική αξία της Ευρώπης, που είναι ο σεβασμός στην δημοκρατία, στη δημοκρατική επιλογή και στη λαϊκή κυριαρχία. Ποιο είναι το μήνυμα που μας δίνουν σήμερα οι εταίροι μας? Το μήνυμα που μας δίνουν σήμερα είναι ότι οι χώρες οι οποίες είναι σε πρόγραμμα δεν έχει νόημα αν θα γίνονται εκλογές. Και αυτό είναι πολύ σκληρό μήνυμα για την Ευρώπη. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω και το εξής. Η σύγκρουση αυτή από την πλευρά των εταίρων δεν αφορά μια σύγκρουση 18 χωρών απέναντι σε μία. Αναδείξαμε πράγματι το πολιτικό πρόβλημα και άρα αναδείξαμε και μια υφέρπουσα σύγκρουση με βαθιά ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά για το μέλλον της Ευρώπης. Πριν από μια εβδομάδα σχεδόν ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκεί συνειδητοποίησα πόσο βαθιά είναι η ρήξη και ο διχασμός μέσα στην Ευρώπη. Όχι για την Ελλάδα, αλλά για το μέλλον της Ευρώπης. Από τη μια μεριά το Λαϊκό Κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες, συντηρητικοί, που θέλουν μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων και μια Ευρωζώνη δύο ταχυτήτων, που θέλουν να βαθύνει ακόμα περισσότερο αυτή η διαίρεση βορρά-νότου και να συνεχίσουμε σε αυτό το σκληρό μονόδρομο της λιτότητας. Και απ' την άλλη, όλοι οι υπόλοιποι, δεν λογαριάζω σε αυτούς τους ακραίους εθνικιστές, οι οποίοι στο τέλος έχουν την ίδια άποψη που έχει και ο Σόιμπλε, την άποψη της εξόδου, του Brexit. Αλλά όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις, από το φάσμα της σοσιαλδημοκρατίας, από το φάσμα της σοσιαλδημοκρατίας, τους πράσινους ως την αριστερά, υπήρχε η αντίληψη ότι φεύγει η Ευρώπη με τις εξελίξεις στην Ελλάδα από τις βασικές της ιδρυτικές αξίες. Και πιστεύω ότι αυτή η πολιτική σύγκρουση θα πάρει σάρκα και ωστά το επόμενο διάστημα. Λένε στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι επρόκειτο περί πραξικοπήματος η πίεση που ασκήθηκε στον Έλληνα Πρωθυπουργό για να ρίξουν και εσάς και την κυβέρνησή σας και να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Ακούσαμε, δεν θα πω ονόματα στελεχών. Εσείς τα συμμερίζεστε αυτά? Ότι απ' έξω επιχείρησαν πραξικόπημα με τον τρόπο τους βέβαια εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης? Καταρχάς να σας πω ότι δεν το λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν σε όλο τον ευρωπαϊκό τύπο σήμερα αυτό. Εγώ κάνω μέσα αυτό. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Είμαι βέβαιος ότι θα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι αν αυτή η κυβέρνηση αποτελούσε παρένθεση. Αν αυτή η κυβέρνηση έπεφτε. Κάποιοι, όχι όλοι. Κάποιοι θα ήταν πολύ χαρούμενοι. Όπως? Μιλάτε μόνο για το εξωτερικό ή και για το εσωτερικό? Καλά, για το εσωτερικό δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά μιλάω για το εξωτερικό. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι σκληροί. Θέλει η Μέρκελ, δηλαδή, κάποιοι σκληροί συντηρητικοί κύκλοι στην Ευρώπη. Να ρίξει την κυβέρνησή μας. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα όμως ότι κάποιοι σκληροί συντηρητικοί κύκλοι στην Ευρώπη. Είδατε τη σύγκρουση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν εμφανές. Είδατε το μένος με το οποίο καταφέρονταν εναντίον οι συντηρητικοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι προφανές ότι δεν αισθάνονται καλά με την ύπαρξη μιας κυβέρνησης διαφορετικής από αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν στο μέλλον και άλλες κυβερνήσεις τέτοιες για να αρχίζει να αλλάζει η Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το γεγονός ότι έχουμε εκλογές στην Ισπανία το φθινόπωρο και μπορεί να υπάρξει και άλλη μια τέτοια κυβέρνηση. Και είναι και μεγάλη ευθύνη μας να παραμείνουμε ως τότε, να μην κάνουμε το χατήρι σε αυτούς που θέλουν να τελειώσουν με την εναλλακτική επιλογή στην Ευρώπη. Να μην κάνουμε το χατήρι σε όσους μηχανεύονται και επεξεργάζονται σχέδια ώστε να είναι παρένθεση αυτό το εγχείρημα στην Ελλάδα. Μήπως έφτασαν τελικώς κοντά σε αυτό που περιγράφεται, ότι κάποιοι επιχείρησαν να πετύχουν, δηλαδή στο να ρίξουν αυτή την κυβέρνηση? Δηλαδή, κοντά και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Διαβάζω αυτό. Σήμερα, άκουγα νωρίτερα να περιγράφεται τα μέτρα τα οποία θα κληθούμε να ψηφίσουμε αύριο. Θα κληθεί το Κοινοβούλιο να ψηφίσει αύριο, να νομοθετήσει. Διαβάζω δηλώσεις τελεχών σας από την αριστερή πλατφόρμα, οι οποίοι πλέον κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει απολέσει το αριστερό της πρόσημο. Μιλούν για το πρώτο αριστερό μνημόνιο. Όλα αυτά συγκλίνουν στο ότι υπάρχει τελικώς μια διάσπαση στο εσωτερικό του κόμματός σας? Κύριε Χαρίτο, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου να διατηρήσω τον ΣΥΡΙΖΑ ενιαίο και την κοινοβουλευτική του ομάδα ενιαία. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την πολιτική ευθύνη να συνειδητοποιήσει ποιο πολιτικό σχέδιο υπηρετεί. Αν υπηρετεί το πολιτικό σχέδιο της ενότητας και της διατήρησης της κυβέρνησης, της αριστερής κυβέρνησης, είναι το πολιτικό σχέδιο αυτών που θέλουν να αντιρρήξουν. Αυτό είναι σαφές.
Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σας πω κάτι. Κάθε φορά παίρνεις κάποιες επιλογές ανάλογα με τις δυνατότητες εναλλακτικές που έχεις μπροστά σου. Είναι προφανές ότι εγώ δεν θα βγω να πω στον ελληνικό λαό ότι αυτό που σας φέρνει είναι ένα success story, όπως έλεγε. Αυτή είναι η διαφορά με τους προηγούμενους. Μας λέγανε ότι τα μνημόνια είναι ευλογία και αν δεν υπήρχαν οι ξένοι θα έπρεπε να τα κάνουμε μόνοι μας. Εγώ λέω ότι αυτή είναι μια πολιτική η οποία δεν είναι ορθή. Δεν μας βοηθάει. Και μέσα αυτά τα πλαίσια τα σκληρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Φτάσαμε όμως εκεί που δεν έχει παραπέρα. Θέλω λοιπόν ορθολογικά να κάτσουμε και να δούμε ποιες ήταν οι επιλογές μας. Και να μου πει όποιος θέλει, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά, ποια είναι η αριστερότερη επιλογή. Ναι, και η προοδευτικότερη επιλογή. Το είπε σήμερα, Πρωθυπουργέ. Αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί είναι κρίσιμο αυτό που λέω. Ναι, και το ερώτημά μας δεν αφορά είναι πρόσωπα. Προς επίρρηση. Ο κ. Λαφαζάνης λέει ότι είπαμε δεν αφορά μηδέν πρόσωπα. Δεν σε ό,τι αφορά τα μνημόνια. Αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Δεν αφορά πρόσωπα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις και στην αριστερά και στη δεξιά και παντού. Και λέμε ποιες είναι οι επιλογές. Στο και πέντε. Φτάσαμε μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο. Η μία λοιπόν επιλογή ήταν αυτή που έκανα. Με κριτήριο το ότι έχω την ευθύνη και πιστεύω θα την έκανε ο καθένας στη θέση μου. Ο καθένας, αν ήταν στη θέση μου. Με κριτήριο το συμφέρον της χώρας αυτή τη στιγμή και των λαϊκών τάξεων κυρίως. Διότι αν πήγαινε σε μια άτακτη χρεοκοπία, κοιτάξτε, η χώρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι πραγματικό. Δεν έχει συναλλαγματικά αποθέματα για να στηρίξει την Επιτροπή στο δικό της νόμισμα. Και εγώ εξ όσων τους πέντε αυτούς μήνες προσπάθησα και πήγα παντού και στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνομίλησα με τον Ομπάμα, με τον Κινέζο Πρωθυπουργό, με όλους. Μια βοήθεια από εκεί. Κανένας δεν μου είπε προχώρα σε αυτή την επιλογή. Θα βοηθήσουμε. Άρα συναλλαγματικά αποθέματα για να στηρίξει εθνικό νόμισμα δεν υπάρχει. Η προσφυγή, η άτακτη χρεοκοπία δεν θα οδηγούσε μόνο αυτομάτως στην κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, άρα στο να εξαϊλωθούν όλες οι καταθέσεις των πολιτών, θα σε ανάγκαζε να εκδώσεις ένα νόμισμα το οποίο την ίδια στιγμή θα είχε μια δραματική υποτίμηση, διότι δεν είχαμε συναλλαγματικά αποθέματα να το στηρίξουμε. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος που παίρνει 800 ευρώ θα έπαιρνε 800 δραχμές και θα έβγαζε με αυτές τις 800 δραχμές τρεις μέρες και όχι ένα μήνα. Αν και ταυτόχρονα. Για να συγκρίνουμε τώρα λοιπόν την αριστερή με την προοδευτική, με την συντηρητική πρόταση. Και ταυτόχρονα αυτοί οι συμπολίτες μας που μεταφέραν τα χρήματά τους στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια, 250 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι αυτών που εμπιστεύτηκαν τις ελληνικές τράπεζες και το ελληνικό δημόσιο και τα είχαν εδώ, θα ερχόντουσαν και θα αγόραζαν τη μισή Ελλάδα. Οι φτωχοί θα περνάγαν τραγικά, οι πλούσιοι ζωή και κότα. Δεν είναι αυτή αριστερή επιλογή. Δεν το αντιλαμβάνονται οι υπουργοί σας. Η άλλη επιλογή που είχα. Οι υπουργοί σας που αντιδρούν, δεν το αντιλαμβάνονται. Κύριε Λαφογιώργο, αφήστε με τώρα, δεν μιλάμε. Μην προσωποποιείτε. Μιλάμε για τους συνεργάτες σας. Ο καθένας θα πάρει τις ευθύνες του. Είναι κρίσιμες οι στιγμές για τη χώρα. Εθνικής σημασίας. Και ο καθένας θα πάρει τις ευθύνες του. Μην με βάζετε να απαντάω σε πρόσωπα. Δεν απαντώ σε πρόσωπα. Στις απόψεις απαντάω. Λοιπόν, άρα η μία επιλογή ήταν η άτακτη χρεοκοπία. Πιστεύω κανείς δεν την επιλέγει. Και κανείς δεν την προτείνει. Η άλλη ήταν αυτό που κάνουμε. Η τρίτη επιλογή, η συνενετική έξοδος από το ευρώ. Και πιστεύω ότι και οι απόψεις που ακούγονται για την επιστροφή στη δραχμή, μάλλον αυτό έχουν ως πλαίσιο. Όχι την άτακτη, αλλά τη συνενετική. Κύριε Λαφογιώργο και κύριε Χαρίτο, η μεγαλύτερη διάψευση προσωπική για μένα, γιατί και εγώ είχα στο μυαλό μου την εκδοχή ότι μπορεί κανείς να έχει κάποιες εναλλακτικές, να τις βάλει κάτω στο τραπέζι, να δει τι είναι καλύτερο, τι δεν είναι καλύτερο. Η μεγαλύτερη διάψευση είναι όταν συνειδητοποίησα ότι αυτό που φάνταζε ως εναλλακτική ήταν το σχέδιο Σόιμπλε. Πότε το συνειδητοποίησατε αυτό? Όταν μου μετέφερε το μήνυμα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Βαρουφάκης, ότι του είπε ο Υπουργός των Οικονομικών της Γερμανίας, πες τον Πρωθυπουργό σου. Αν δεν συμφωνείτε, να πάμε στη συνενετική έξοδο πότε από το ευρώ. Αυτό συνέβη πότε? Νομίζω ότι ήταν μέσα στο Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Δεν θυμάμαι καλά. Είναι η περίοδος που αναφέρει σήμερα ο κ. Βαρουφάκης ότι ξεκινήσατε και εσείς από εδώ να. Όχι, θα αναφερθώ και σε αυτό. Θα αναφερθώ και σε αυτό. Θέλουμε απαντήσεις και θα απαντήσω και σε αυτό. Όλα θα τα απαντήσω σήμερα. Εδώ μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά. Όταν λοιπόν συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι το σχέδιο Σόιμπλε, διότι έχει ένα σχεδιασμό διαφορετικό για το πώς θα δομηθεί εκ νέου η Ευρωζώνη των δύο ταχυτήτων με έναν υπερυπουργό στο σκληρό πυρήνα
και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι, επικοινώνησα με τη Μέρκελ και της είπα, εγώ αυτό το θεωρώ αδιανόητο, δεν παλεύω γι' αυτό εγώ. Εγώ παλεύω για να διαμορφώσω την προοπτική στο ευρώ να υπάρξει τερματισμός των αδιέξοδων πολιτικών της λιτότητας. Μου είπε, όχι, δεν είναι δικό μου σχέδιο και έκλεισε εκεί η ιστορία. Αλλά τι θα σήμαινε συνενετική έξοδο με τη συνενετική με τους δανειστές έξοδο. Και χθες όταν πήγα στην Ένωση Κορυφής, στο κείμενο που πήρα από το Eurogroup, η τελευταία φράση ήταν αυτή. Έλεγε, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα συζητήσουμε το συνενετικό Brexit με παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ταυτόχρονα συζήτηση για αναδιάρθρωση του χρέους. Άρα η Μέρκελ ήταν τι παραπιστική. Σήμαινε, τι θα σήμαινε αυτό. Θα σήμαινε στην πραγματικότητα, διότι αυτούς τους, δεν θα ήταν άλλοι οι πιστωτές και οι δανειστές, οι ίδιοι θα ήταν με αυτούς που έχουμε σήμερα να κάνουμε. Θα σήμαινε δηλαδή ότι θα πήγαινες σε εθνικό νόμισμα ενισχύοντας τα συναλλαγματικά σου αποθέματα με δική τους δανειοδότηση και άρα θα έχεις και μνημόνιο και εθνικό νόμισμα. Και το μνημόνιο δεν θα ήταν λιγότερο σκληρό από αυτό που μας ήρθε σήμερα, διότι οι ίδιοι θα ήταν απέναντί μας. Λοιπόν, τα πράγματα. Νομίζω... Άρα ξέρατε από το Μάρτιο ότι υπάρχει σχέδιο εξόδου εάν δεν συμφωνούσαμε. Ήξερα από το Μάρτιο ότι αυτό είναι το σχέδιο, είναι το σχέδιο του Σόιμπλε, κύριε Αλαφογιώργο. Αλλά σας είπε η κυρία Μέρκελ ότι εγώ δεν ισχύει. Ποτέ δεν παραδέχθηκα ότι η Ευρώπη αυτή ανήκει στον κύριο Σόιμπλε. Και έδωσα τη μάχη για να ενεργοποιηθούν οι προοδευτικές δυνάμεις, έδωσα τη μάχη για να κινητοποιηθούν οι λαοί, για να κινητοποιηθεί η δύναμη του ελληνικού λαού, να κινητοποιήσει ευρύτερες δυνάμεις στην Ευρώπη για να αλλάξει αυτή η Ευρώπη. Αυτή τη μάχη έδωσα. Plan B τότε δεν κάνατε. Plan B δεν κάνατε τότε. Κύριε Αλαφογιώργο, δεν υπάρχει Plan B. Δεν υπάρχει Plan B. Υπήρξε μια προσπάθεια προσέγγισης. Το Plan B ήταν αυτό, το σχέδιο του Σόιμπλε ήταν το Plan B. Το άλλο, η άτακτη χρεοκοπία δεν είναι επιλογή κανένα. Με ρωτάτε τώρα σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Βαρουφάκης. Προφανώς έχοντας την εικόνα ότι υπάρχουν δυνάμεις στο εξωτερικό οι οποίοι σχεδιάζουν. Απεργάζονται την έξοδο. Σχεδιάζουν την τραπεζική αργία, τη σχεδιάζουν. Την άτακτη χρεοκοπία, τη σχεδιάζουν. Ζήτησα να υπάρξει όχι σχέδιο, να υπάρξει μία ανάλυση των επιπτώσεων και πώς μπορεί σε αυτές τις συνθήκες κανείς να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει. Και πράγματι αυτό μου ήρθε μια στιγμή, μια μελέτη που μου έδειχνε ποιες είναι οι επιπτώσεις, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, πώς απαντάει κανείς. Και όταν το διάβασα φυσικά αυτό, προφανώς κατάλαβα ότι, δεν αποτελεί εναλλακτική. Όταν το διάβασα, πίστηκα. Ότι δεν άρα εκεί αποκλείσατε το ενδεχόμενο αυτό. Για να... Ποτέ δεν ήταν το ενδεχόμενο αυτό στο μυαλό μου, και Χαρίτο. Ούτε πιστέψατε σε ένα πόλεμο. Πόλεμο πάντα υπάρχει στρατηγική εξόδου. Ναι, πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική εξόδου και να υπάρχει και μια στρατηγική εφόσον τα πράγματα πάνε στραβά. Βεβαίως. Και γι' αυτό και ζήτησα τις επιπτώσεις, αλλά ποτέ δεν ήταν αυτός στόχος μου. Όταν έβγαινα στον ελληνικό λαό και έλεγα, δεν έχω κρυφό σχέδιο για δραχμή. Δεν είναι στόχος μου να φύγω από το ευρώ. Είναι στόχος μου να δημιουργήσω προϋποθέσεις δικαιότερης παρουσίας της χώρας μας στο ευρώ. Το πίστευα και έλεγα την αλήθεια στον ελληνικό λαό και αυτό έκανα. Με κατηγορούσαν οι αντίπαλοι μου. Έχει σχέδιο την έξοδο από το ευρώ. Δεν μας το λες. Δεν υπήρξε τέτοιο σχέδιο στο δικό μου. Να επιμείνουμε λίγο στα εσωκομματικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εμφανίζεστε πραγματιστής και με διάθεση προσαρμοστικότητα στα δεδομένα για να υπηρετήσετε το ζητούμενο που για την πλειοψηφία των Ελλήνων ήταν η παραμονή στο ευρώ. Θα δεχθείτε να πάμε αύριο στη Βουλή και μέχρι πού μπορείτε να το υπηρετήσετε αυτό και να δείτε να ψηφίζετε το νομοσχέδιο, να γίνεται νόμος με τους ψήφους της αντιπολίτευσης, αλλά όχι με την πλειοψηφία των ψήφων της κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Με ρήγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, είπα και πριν και το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες μη φυσιολογικές και έκτακτες. Mm-hmm. Και ότι σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες ο καθένας με βάση την ευθύνη του και με βάση την αίσθηση που έχει για την ευθύνη του και για την ιστορία να μετράται και με τις ευθύνες του και με την ιστορία. Εγώ δεν βάζω ούτε το μαχαίρι στο λαιμό σε κανέναν, ούτε μπορώ να αναγκάσω κανέναν να κάνει κάτι που δεν θέλει. Αλλά με βάση αυτά τα δεδομένα ο καθένας τοποθετείται. Απλά ένα πράγμα θα σας πω. Μετά από 5 μήνες που πήρα αποφάσεις που πιστεύω ότι κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να πάρει τόσο εύκολα. Πολύ δύσκολα. Δύσκολες αποφάσεις, κρίσιμες αποφάσεις που το πάλεψα όσο κανείς. Δεν θα επιτρέψω κανέναν, σε κανέναν, να θέσει θήτημα του αν η επιλογή μου είναι επιλογή που σέβεται
την ηθική και τις αξίες αριστεράς και την ηθική και τις αξίες της συλλογικής συνείδησης του ελληνικού λαού και του λαϊκού κινήματος. Σε κανέναν. Άρα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα κριθεί με βάση τις επιλογές του. Θα προχωρήσετε θα σε κριθεί με βάση τις επιλογές του και απέναντι στα εναλλακτικά σχέδια. Η ασφάλεια της ιδεολογικής καθαρότητας σε στιγμές κρίσης δεν υπάρχει. Όποιος πιστεύει ότι πρέπει να κάθεται στην καρέκλα και να θρέφει τις δάφνες της ιδεολογικής καθαρότητας, πρέπει να λάβει την ευθύνη και απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στην ιστορία. Άρα θα πάτε σε διαγραφές, Πρωθυπουργέ, εάν χρειαστεί. Δεν είναι αυτό στην κουλτούρα του δικού μας κόμματος, ούτε στη δικιά μου κουλτούρα. Στην κουλτούρα του δικού μας κόμματος και στη δικιά μου κουλτούρα είναι ο διάλογος, είναι η συζήτηση, είναι οι πολιτικές αποφάσεις και τα συλλογικά όργανα. Το δικό μας καταστατικό της κοινωνικής ομάδας δεν προβλέπει ότι ο πρόεδρος διαγράφει. Υπάρχουν όργανα που το κάνουν αυτό. Αλλά είναι μακριά από μένα αυτή η κουλτούρα. Επαναλαμβάνω ότι όλοι θα αναλάβουν την ευθύνη με βάση. Δεν αποτελεί ένα παράδοξο να βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται στις ψήφους της αντιπολίτευσης των αντιπολιτευόμενων κομμάτων για να περνάει τα νομοσχέδια. Κύριε Χαρίτο, τούτη την ώρα όλα αυτά θα συζητηθούν βεβαίως και θα ξεκαθαριστούν στην ώρα τους. Τούτη την ώρα αυτό που προέχει, γιατί δεν έχει κλείσει τίποτα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι πρόγραμμα γέφυρα δεν έχει πάρει ακόμα η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί καθυστερεί αυτό, γιατί το κάποιοι το εμποδίζουν. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ, διότι μπορεί να κάνω και ζημιά στις προσπάθειές μας. Ο Κάμερον έχει στείλει και επιστολή. Μπορεί να κάνω ζημιά στις προσπάθειές μας. Κάποιοι το εμποδίζουν. Δεν υπάρχει πρόγραμμα γέφυρα. Όχι μόνο δεν υπάρχει πρόγραμμα γέφυρα. Φοβάστε ότι δεν θα υπάρχει. Άρα σας λέω. Ναι. Έχουμε και το Σόιμπλε σήμερα, ο οποίος ξαναμίλησε για το IOU, για παράλληλο νόμισμα. Άρα σας λέω ότι αυτό που προέχει στο δικό μου μυαλό τούτη την ώρα και στη δική μου προτεραιότητα είναι με όποιον τρόπο να φτάσουμε μέχρι την εξασφάλιση του προγράμματος και την εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της σταθερότητας της οικονομίας. Και μετά θα έχουμε άπλετο χρόνο και να προχωρήσουμε σε κομματικές διεργασίες, να συζητήσουμε και άπλετο χρόνο και να ξανασυγκρουστούμε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι οι πολιτικές διαφωνίες, οι πολιτικές διαφορές υπάρχουν. Οι διαχωριστικές γραμμές υπάρχουν. Όχι, δεν ξέρω. Βγάλαμε την είδηση. Θα δώσω ένα παράδειγμα και απαντήστε. Δηλαδή, μένετε πρωθυπουργός μέχρι να διασφαλίσουμε όλα αυτά και μετά ενδεχομένως να πάμε σε εκλογές. Ακούστε. Εγώ δεν έχω πρόθεση να δραπετεύσω από τις ευθύνες μου. Και ούτε ήρθα εδώ ξέροντας ότι θα είναι ένας εύκολος περίπατος. Και ούτε μπορώ να έχω την ευθύνη να πω στον ελληνικό λαό, ξέρεις, στα εύκολα ήμουν εδώ, στα δύσκολα βγάλ τα μόνο σου πέρα. Ή να πω ότι ξέρεις, αυτό το σχέδιο που κάποιοι απεργάζονται της παρένθεσης για να ξανάρθουν οι προηγούμενοι, εγώ πρώτος θα το βοηθήσω να υλοποιηθεί. Πρωθυπουργέ, αν ξέρω εγώ, αποχωρήσουν, δηλώσουν ότι δεν ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα και παραιτηθούν ή ζητήσουν να φύγουν. 30-40 βουλευτές σας, δεν ξέρω πόσοι θα είναι και αν θα είναι. Θα πάτε με 130 Φερρυππίν βουλευτές και τη στήριξη του Πασόκ, του Ποταμιού και της Νέας Δημοκρατίας να βγάλετε πέρα ένα τριετές μνημόνιο? Είναι προφανές πως όχι, κύριε Λαχογερού. Σας είπα όμως ότι αυτό που εμένα με απασχολεί πριν προχωρήσω στις απαραίτητες διεργασίες στο κόμμα μου, με βάση το Σύνταγμα, στη Βουλή, στην Βουλευτική μου ομάδα, να εξασφαλίσω ότι αυτό το οποίο η επιλογή που έκανα χθες με το μαχαίρι στο λαιμό, αλλά η επιλογή να αποκατασταθεί η σταθερότητα θα έχει οριστικοποιηθεί. Άρα, ανοιχτό το θέμα των εκλογών, διορθώστε με αν δεν κατάλαβα κάτι. Μα αυτό θα εξαρτηθεί όχι από τη δική μου πρόθεση. Έχω κανένα λόγο να θέλω εκλογές? Δεν έχω κανένα λόγο να θέλω εκλογές. Μια συμπαγή κυβέρνηση 162 αυτή την ώρα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις διεργασίες που θα συντελεστούν και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και στο συγκυβερνών κόμμα και στο αν μετά το τέλος όλης αυτής της περιπέτειας θα υπάρξει και την κατάληξη της συμφωνίας της Δανειακής, θα υπάρξει κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή όχι. Δεν προθέσουμε αυτό. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι μετά θα ασχοληθώ με αυτό. Αλλά τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα άλλο παρά μονάχα με το να εξασφαλίσω ότι δεν θα υλοποιηθεί το σχέδιο κάποιων σκληρών συντηρητικών κύκλων στην Ευρώπη. Θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στην εποχή της διαπραγμάτευσης και αυτό με δεδομένο ότι σήμερα είδαμε και κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Βαρουφάκη, κάποιες συνεντεύξεις, κάποια περισσότερα στοιχεία που έρχονται στην επικαιρότητα. Και να σας ρωτήσω σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, αν θεωρείτε ότι η επιμονή
όλο το προηγούμενο διάστημα, το πεντάμινο αυτό της διαπραγμάτευσης, στη στήριξη της γραμμής του Γιάννη, της διαπραγματευτικής γραμμής του Γιάννη Βαρουφάκη, αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι ήταν μια σωστή επιλογή. Κοιτάξτε, ο Γιάννης ο Βαρουφάκης έδωσε μια μεγάλη δυναμική στην διαπραγματευτική δύναμη της χώρας στο πρώτο διάστημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και σε μεγάλο βαθμό η στοχοποίηση και η πολεμική που έγινε εις βάρος του έγινε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και ακριβώς για τον λόγο ότι είχαν απέναντί τους έναν οικονομολόγο που ήξερε οικονομικά καλύτερα από αυτό που ξέραν αυτοί. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι γίνανε και λάθη. Εγώ όμως δεν θα φορτώσω τα λάθη στον Βαρουφάκη, θα παίρνω εγώ τα λάθη. Εγώ ήμουν πρωθυπουργός της χώρας. Έγιναν λάθη, είναι προφανές. Και από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες δυνατότητες, ικανότητες, μια εκπληκτική ευφυΐα. Από την άλλη πλευρά, ο καθένας δεν κάνει για. Τον αποπέμπτω, ζητήσατε από, την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά, πρέπει να πω ότι το ότι κάποιος είναι ένας εξαιρετικός οικονομολόγος και ικανός άνθρωπος δεν σημαίνει ότι κάνει και για να είναι πολιτικός. Η πολιτική έχει και άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει κανείς να μπορεί να συγκρατείται, για παράδειγμα. Αλλά εγώ θέλω να πω, γιατί μου παρεμβήκατε και είπατε να αποπέμψατε, ήταν συνεννητική απόφασή μας. Με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη διατηρώ εξαιρετικά καλές σχέσεις. Για ένα λόγο, πολιτικά. Κυρίως, να σου τον πω. Διότι εκτιμώ το ένδυμο του χαρακτήρα του. Και θέλω να πω σε όλους όσους βγαίνουν και λένε ότι είχε δόλο ή οτιδήποτε, ότι όλα αυτά είναι ανοησίες. Μπορεί να έκανε λάθη, όλοι κάνουμε λάθη, αλλά ο πυρήνας και τα κίνητρά του ήταν να υπηρετήσει μια εθνική προσπάθεια. Με τον καλύτερο τρόπο που αυτός πίστευε ότι υπηρετεί. Ακόμη και μιλάτε για τον άνθρωπο που έφυγε τριήμερο στην Αίγινα και δεν παρίστατο να σας δώσει εξουσιοδότηση. Για τον άνθρωπο που λέει ότι το βράδυ του όχι μπήκα στο Μαξίμου και είδα μια παγωμένη ατμόσφαιρα. Ο άνθρωπος αυτός, όπως όλοι μας. Δεν είναι καν πολιτική φιλία, αν μου επιτρέπετε. Ο άνθρωπος αυτός, όπως και όλοι μας, αναλαμβάνει τις ευθύνες του όχι μόνο για αυτά που έκανε μέχρι σήμερα, αλλά για αυτά που κάνει και τώρα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας πω τι εκτιμώ. Το ότι επέλεξε να μην είναι στη Βουλή έχει προσωπική ευθύνη γι' αυτό. Μου πήρε τηλέφωνο όμως, έστειλε επιστολή, δεν επέλεξε να δραπετεύσει. Σας κάλυψε αυτή η επιλογή. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι όλοι μας, και εγώ και όλοι μας, κρινόμαστε όχι μόνο για αυτά που κάναμε, αλλά και για αυτά που κάνουμε και θα κάνουμε. Όλοι μας κρινόμαστε. Η φιλία αυτή υφίσταται σήμερα. Ναι, εγώ δεν έχω χαλάσει τη σχέση μου. Μιλάτε ακόμη στο τηλέφωνο, μιλάτε. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Μάλιστα. Δεν τον συμβουλεύεστε ωστόσο, φαντάζομαι πλέον. Ε? Αν χρειαστεί να τον συμβουλευτώ, θα τον συμβουλευτώ. Ακούστε, το ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ένα εξαιρετικός οικονομολόγος και ένας εξαιρετικά ευφυής άνθρωπος, δεν αλλάζει με το ότι έκανε λάθη κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά επαναλαμβάνω, τα λάθη αυτά τα χρεώνομαι εγώ. Δεν τα χρεώνεται ο Βαρουφάκης. Εγώ ήμουν πρωθυπουργός. Τα χρεώνεται και ο πολίτης όμως. Εντάξει, για λαθό, Γιώργο, τώρα. Αν πιστεύετε ότι η στάση των δανειστών τελικά επηρεάστηκε καθοριστικά από τη συμπεριφορά ενός υπουργού μέσα στη σύνοδο του Eurogroup, αφού είδαμε όλη την πορεία και όλη την εξέλιξη, νομίζω ότι γελιόμαστε τώρα. Εδώ υπήρξε ένα πολιτικό σχέδιο προς υλοποίηση. Και ένα πολιτικό σχέδιο που είχε βαθύτερους στόχους και αιτίες. Δεν είναι ένα πρόσωπο το ζήτημα. Εδώ υπήρχε ένα πολιτικό σχέδιο που πήγε να υλοποιηθεί και υλοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι από την άλλη μεριά υπάρχει πολιτικό κόστος. Ε. Υπάρχει τεράστιο πολιτικό κόστος. Και επαναλαμβάνω, δείτε σήμερα τα πρωτοσέλιδα όλου του διεθνούς τύπου. Εάν αυτό σφραγίζει την ηγεμονία της νεοφιλελεύθερης λογικής που άσκησαν οι ηγέτιδες δυνάμεις της Ευρώπης, αν πιστεύετε εσείς τη σφραγίζει και τη βοηθά, εγώ πιστεύω το αντίθετο. Λοιπόν, η Telegraph λέει, αν μου επιτρέπετε, Πρωθυπουργέ, λέει, το μόνο που δεν έστειλαν στην Ελλάδα οι Ευρωπαίοι είναι χωροφύλακες. Όλα τα άλλα τα έκαναν. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Το θέτω εγώ. Αυτό δεν θέλετε να το σχολιάσετε, αλλά θα πιαστώ από αυτό που είπε ο Αντώνης, που το έγραψε η Telegraph, για να ρωτήσω το εξής. Τελικώς το Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας που ήταν να πάει στο Λουξεμβούργο, το βγάλαμε από το κάδρο της συμφωνίας. Το έχουμε όμως πλέον ως δεδομένο εδώ στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι
Τι ακριβώς, δηλαδή θα είναι κάτι ήταν το οποίο το θα μεγάλο το τρέξουν... πάνω, αν μου επιτρέπεις, ήταν το μεγάλο ζήτημα που λένε οι πληροφορίες, θα μας το επιβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός, ότι 6-7 η ώρα το πρωί, αυτό ήταν βασικό ζήτημα και το Reuters λέει... 9 η ώρα το πρωί, δηλαδή μία ώρα πριν τελειώσετε. Και το Reuters λέει ότι τους είπατε, εγώ τι θέλετε να μην γυρίσω στη χώρα μου, ισχύει. Καλά, εντάξει. Υπερβολές. Παλέψαμε για να μην πάει στο Λουξεμβούργο και να έρθει στην Αθήνα, αυτό ήταν επικοινωνιακό, ήταν το θέμα. Όχι, όχι, κάθε άλλο. Όχι μόνο αυτό, το οποίο δεν είναι επικοινωνιακό, είναι πολύ ουσιαστικό. Η πρόταση Σόιμπλε ήταν το ταμείο αυτό να έχει έδρα το Λουξεμβούργο, άρα να μην διαχειρίζεται από τις ελληνικές αρχές και να έχει 50 δισεκατομμύρια δημόσιας περιουσίας, τα οποία θα εκποιήσει. Αυτό στο οποίο καταλήξαμε, με σκληρή κόντρα στις 9 το πρωί, ήταν τελικά να φτιαχτεί ένα ταμείο στην Ελλάδα, όπως το ΤΑΙΠΕΔ, με διοίκηση ελληνική. Η εποπτεία. Και στο οποίο. Η εποπτεία, όπως και στο ΤΑΙΠΕΔ υπάρχει εποπτεία αυτή τη στιγμή. Όχι, ευρωπαϊκή εποπτεία. Γιατί... Και στο ΤΑΙΠΕΔ υπάρχει, επαναλαμβάνω, εποπτεία από τα θεσμικά όργανα τα ευρωπαϊκά. Και σε αυτό θα υπάρχει εποπτεία. Αλλά η διοίκηση ήταν ελληνική. Και στο οποίο ταμείο, προσέξτε, ποια η διαφορά σε σχέση με την αρχική πρόταση. Στο ταμείο αυτό, λοιπόν, σε βάθος 30 χρόνων θα περάσουν 25 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες. Οι τράπεζες, εδώ για να είμαστε και ειλικρινείς, οι δανειστές έχουν δώσει 40, θα δώσουν άλλα 25 τώρα, 65. Έχουν στόχο 25 δισεκατομμύρια από την επανάκτηση των μετοχών από τον ιδιωτικό τομέα. Από την επανάκτηση από ιδιώτες των μετοχών των τραπεζών που τώρα στα ΦΣΥΓΜΑ, να περάσει στο ταμείο, ώστε αυτά τα χρήματα να τα πάρουν πίσω. Ούτως ή άλλως θα τα παίρνουν και από τα ΦΣΥΓΜΑ. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Άρα το ταμείο ουσιαστικά σε assets του δημοσίου δεν είναι 50, είναι 25 δις. Από αυτά τα 25 δις, σε βάθος 30 ετίας, θα υπάρξει ρευστοποίηση 25 δις. Προσέξτε, όχι κατά ανάγκη από ιδιωτικοποίησεις. Όχι κατά ανάγκη από ιδιωτικοποίησεις. Όταν θα πάμε στα 30 χρόνια, ευελπιστούμε ότι θα έχει η οικονομία ξεφύγει τον κίνδυνο. Θα έχουμε ανάπτυξη, οι μετοχές αυτές, τα κολάτερα όλα αυτά, θα αποκτήσουν αξία. Και άρα θα έχουμε τη δυνατότητα ρευστοποίησης. Ενδεχομένως κάποια από ιδιωτικοποίησεις, ενδεχομένως κάποια από ρευστοποίηση. Από αυτά τα 25 δις ρευστοποίησης, από την αξία των κολάτερας που θα πάρουν πάνω τους όταν αναπτυχθεί η οικονομία σε βάθος 30 ετίας, τα 12,5 θα πάνε για να ενισχύσουν την οικονομία ξανά και μόνο τα 12,5 θα πάνε για την αναπληρωμή του χρέους. Αντιλαμβάνεστε ότι η τελική πρόταση σε σχέση με την αρχική ήταν η μέρα με τη νύχτα. Δεν ήταν μόνο η έδρα δηλαδή. Και ήταν το στοιχείο εκείνο που έδωσα τη μάχη μέχρι τις 9 το πρωί, που ανάγκασα δύο φορές να διακοπεί από τις 6 ως 9 το Συμβούλιο, δύο φορές να θεωρηθεί ότι πάμε σε διάλυση της διαπραγμάτευσης. Δεχτήκαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να δεχτούν την πρόταση που εμείς καταθέταμε, που εμείς καταθέσαμε στο τραπέζι, διότι ήταν τελείως διαφορετική η αρχή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Αντώνης. Που δεν το θέλαμε καν. Κοιτάξτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προσέξτε. Αυτό ήταν το προαπαιτούμενο που έθεταν Γερμανία, Ολλανδία και μια σειρά άλλες χώρες, προκειμένου να υπογράψουν, να περάσουν στο κοινοβούλιο τους την παροχή 82 δισεκατομμυρίων μέσα στην επόμενη τριετία. Μάλιστα. Τώρα για να είμαστε, να λέμε και του στραβού το δίκιο. Η βασική συζήτηση όλο τον πεντάμινο ήταν, και κυρίως οι Ολλανδοί και οι Φιλανδοί, ούτε ένα ευρώ φρέσκο χρήμα για την Ελλάδα. Ξεχάστε το. Ξεχάστε φρέσκο χρήμα, ξεχάστε κούρεμα χρέους. Αυτή ήταν η βασική τους θέση. Σε όλη τη διαπραγμάτευση μέχρι τέλους. Για να πούμε και το στραβού το δίκιο, εδώ αναγκάζονται όχι απλά να δώσουν φρέσκο χρήμα, αλλά να δώσουν 82 δισεκατομμύρια. Και δέχονται και την αναδιαπραγμάτευση και την αναδιάρθρωση του χρέους. Το χρέος, και για το χρέος του μετά το 2022. Γιατί το χρέος από τώρα μέχρι το 2022 γίνεται de facto αναδιάρθρωση μέσα από τα χρήματα αυτά, διότι περνάνε τα 27 περίπου δις της ΕΚΟΥΤΟΥ και τα 20 περίπου δις του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ περνάνε στον ESM πλέον. Αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο χρέος που έχουμε μπροστά μας. Είναι σκληρό τα 27 το ESM, της ΕΚΟΥΤΟΥ και τα 20 του IMF φεύγουν από μπροστά μας και πάνε στον ESM που έχει σχεδόν μηδενικά επιτόκια και έχει τη δυνατότητα να τα πηγαίνει πιο μικρά τις αποπληρωμές. Άρα τελειώνει η δανειοδοτική δυσκολία για τα επόμενα χρόνια για την Ελλάδα. Okay. Ξεκινάει ένα βουνό από το 22 και μετά, διότι τα προηγούμενα χρέη είχαν μετακυλιστεί για το μετά το 22 από τον ίδιο τον ESM. Έχουμε όμως την δέσμευση ότι τον φθινόπωρο θα γίνει μετακύληση
των χρεών αυτών σε βάθος, άρα και μείωση των επιτοκίων και για το χρέος μετά το 22. Άρα στην ουσία το μήνυμα που εκπέμπεται σήμερα, αν η συμφωνία κυρωθεί και αν προχωρήσουμε και στην συζήτηση και τις αποφάσεις για την αδιάρθρωση, το μήνυμα στις αγορές είναι ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πια πρόβλημα χρέους. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να μείνουμε λίγο στα οικονομικά. Μιλήσατε για τις τράπεζες, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πριν. Είστε βέβαιος ότι το ποσό το οποίο θα δαπανηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα είναι ικανό ώστε να μην προκύψει και κούρεμα καταθέσεων? Αυτό ήταν ένας από τους όρους. 25 δισεκατομμύρια είναι υπέρ αρκετό. Από τα 82 δις περίπου, τα 25 θα είναι για τις τράπεζες. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τα χρειαστούν. Οι τράπεζες θα χρειαστούν 10-15 δις. Είναι κλειστές όμως ακόμα. Κοστίζει αυτό. Το γνωρίζω, κύριε Λαβογιώργο. Το γνωρίζω. Και το έλαβα υπόψη μου στην τελική απόφαση. Φαντάζομαι. Το γνωρίζω. Και σας μιλώ με βάση αυτή τη γνώση για το τι χρειάζονται. Αν δεν είχαν κλείσει, δεν θα χρειάζονταν. Λοιπόν, τα 25 είναι υπεραρκετά, ακόμα και για να γίνει μια εξυγίαση στο μέλλον και σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, τα non-performing loans που λένε. Δηλαδή, αυτή είναι ένα από τα βασικά προβλήματα, είναι η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Άρα λοιπόν εδώ εξασφαλίζεται η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και η δυνατότητα των πολιτών να έχουν εξασφαλισμένες καταθέσεις τους. Πότε θα ανοίξουν, Πρωθυπουργέ, οι τράπεζες, πόσες τράπεζες θα ανοίξουν και τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια αύριο το πρωί? Επαναλαμβάνω, τα 25 δις είναι υπεραρκετά για την κάλυψη όλων των αναγκών. Συνεπώς οι Έλληνες πολίτες που δεν έφεραν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό και το μόχθο τους τον άφησαν σε ελληνικές τράπεζες, πρέπει να θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες είναι συνάρτηση του πότε θα έχουμε την τελική κύρωση συμφωνίας. Θα πάρει ένα μήνα αυτό, λένε. Θα είναι κλειστά. Ναι, γι' αυτό σας λέω, γιατί σε ένα μήνα θα έχουμε τελική κύρωση συμφωνίας. Όμως, με το που η απόφαση που πάρθηκε στη Σύνοδο προχθές λέει ότι με το που ξαναξεκινάνε διαπραγματεύσεις μετά την κύρωση από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια στο ελληνικό αύριο και στα Ευρωπαϊκά την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προφανώς κινητοποιείται προκειμένου να αυξηθεί ο ELA και άρα σταδιακά να έχουμε αύξηση του ποσού το οποίο μπορεί κανείς να εκταμιεύσει από τα ATM. Και αυτή θα είναι μια διαδικασία. Έχετε πάρει τις εγγύσεις αυτές, δηλαδή? Έχετε πάρει τέτοιες εγγύσεις? Διότι όταν υπάρχει ένα σοκ εμπιστοσύνης, υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος, μόλις ανοίξουν οι τράπεζες, να πάνε οι καταθέτες, μην έχοντας εξασφαλίσει ότι έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος, να πάρουν τις καταθέσεις τους. Άρα δεν μπορεί να ανοίξουν αυτομάτως οι τράπεζες. Θα γίνει μια σταδιακή επαναφορά της κανονικότητας στο τραπεζικό σύστημα, αρχικά με την αύξηση του ποσού που ο καθένας θα μπορεί να εισπράττει μέσα από τα ATM και σε ένα βάθος χρόνου δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Αν θα αντέξουν όλες οι τράπεζες οι συστημικές σήμερα. Με 25 δις ανακεφαλαιοποίηση, σας είπα πιο πριν, απάντησα, είναι υπεραρκετό, είναι μεγαλύτερο από τις ανάγκες που έχουν σήμερα οι τράπεζες. Μιλήσατε για θέμα εμπιστοσύνης πριν. Είναι μια λέξη την οποία την ακούμε ευρέως ένθεν και κήθεν το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, μιλήσατε για κοινοβούλια. Να μείνουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είμαστε βέβαιοι ότι αύριο προχωράει κανονικά η διαδικασία ή υπάρχουν κάποια θέματα εκεί? Γιατί έχουμε διαβάσει πολλά και διάφορα το τελευταίο 24ωρο στον τύπο, μέχρι και για πρόταση μομφής ακούστηκε κάποια στιγμή κατά της Προέδρου της Βουλής. Υπάρχει καλή συνεργασία τελικά? Υπάρχει χημεία? Σκεφτήκατε κάτι τέτοιο, μομφή κατά της κυρίας? Ακούστε. Διαβάζονται και γράφονται πολλά. Εγώ θέλω να σας πω ότι σέβομαι τη θέση και τη στάση που κάθε βουλευτής επιλέγει να πάρει αυτή την κρίσιμη ώρα. Και η σχέση μου και ο σεβασμός μου και η συμπάθειά μου στα πρόσωπα με τα οποία έχω πορευτεί για πολλά χρόνια δεν αλλάζει με το αν έχουμε διαφορετική εκτίμηση. Από εκεί και πέρα, ο καθένας έχοντας ένα θεσμικό ρόλο και ένα ρόλο ευθύνης, αποφασίζει με ποιον τρόπο θα ανταποκριθεί σε αυτή την ευθύνη. Και όλοι όσοι έχουμε μια θεσμική ευθύνη, δεν σημαίνει ότι είμαστε δικτάτορες. Εγώ είμαι πρωθυπουργός. Αλλά έχω ένα υπουργικό συμβούλιο, ένα κοινοβούλιο, μπορώ να κάνω ό,τι μου κατέβει. Το ίδιο και η πρόεδρος της Βουλής, το ίδιο και οι υπουργοί, το ίδιο όλοι μας.
Συνεπώς δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας, εάν διαφωνεί ή αν συμφωνεί, αυτό είναι στάση συνείδησης. Είναι θέμα συνείδησης. Και δεν μπορώ εγώ να θέσω. Η χώρα πρέπει να τρέξει όμως, Πρωθυπουργέ, θεσμικά μιλάω πάντα και από τη θέση σας και για τη θέση της Προέδρου της Βουλής. Εάν κολλησιεργήσει, για παράδειγμα, θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Γιατί εμείς έχουμε πλέον ημερομηνίες. Καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εγώ έχω συγκεκριμένες ευθύνες στο πλαίσιο που μου αναλογούν με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τη συνείδησή του και τις ευθύνες του και τοποθετείται με βάση αυτό. Μάλιστα. Αύριο θα δούμε την κυρία Κωνσταντοπούλη να προεδρεύει. Είναι πρόεδρος της Βουλής, φαντάζομαι, εκτός αν δεν θέλει και δώσει τον αντιπρόεδρο. Αυτό είναι επιλογή της. Πρωθυπουργέ, ακούσαμε μετά τη σύνοδο κορυφής την 17 ώρες την κυρία Μέρκελ, τη συνέντευξη τύπου, που λέει ότι θα ανακληθούν οι νόμοι που μονομερώς ψηφίστηκαν στην Ελλάδα. Πώς έχει δικαίωμα η κυρία Μέρκελ να λέει κάτι τέτοιο και να καταργεί μια κυβέρνηση? Τώρα να σου μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Την άκουσα με τα αυτιά μου. Να σου μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Με τα αυτιά μου. Η κυρία Μέρκελ έχει και αυτή, όπως και εμείς αντιδράσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει και αυτή στο δικό της. Διότι είχαν κάποιοι υποσχεθεί ότι δεν υπάρχει φρέσκο χρήμα, δεν θα δώσουν χρήματα, ότι δεν θα γίνει αναδιάρθρωση του χρέους. Ας μείνουμε σε αυτά που συμφωνήθηκαν. Και σε αυτό το θέμα έγινε μια σκληρή μάχη με τον Ολλανδό, όχι με την κυρία Μέρκελ, με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα έβαλε και ζήτημα ότι πρέπει να κλείσει η ΕΡΤ και έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς να. Θα δίνετε αλλού συνεντεύξεις. Να μηδιάσουν μέσα στο Συμβούλιο, λέγοντας ότι για την ΕΡΤ θέλουν να βγάλετε τη χώρα έξω από το ευρώ. Μια χώρα έξω από το ευρώ. Λοιπόν, η απόφαση που υπάρχει. Οι αποδόσεις είναι σοβαρά πράγματα. Η απόφαση που υπάρχει. Θέλετε να πείτε ότι η ΕΡΤ δεν είναι σοβαρό πράγμα? Εσύ είπες. Λοιπόν, η απόφαση είναι σαφής. Δεν υπάρχει θέμα ανάκλησης. Υπάρχει θέμα, λέει η απόφαση, επανεξέτασης δημοσιονομικών επιπτώσεων ώστε ή δυνατόν να βρεθούν ισοδύναμα όπου υπάρχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις. Αλλά προσέξτε τώρα, για να μιλάμε συγκεκριμένα. Η ΕΡΤ δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση. Δεν ρωτούμε για την ΕΡΤ. Είναι 9.000 προσλήψεις που έχουν. Με αφήστε με να πω. Οι 9.000 προσλήψεις δεν έχουν δημοσιονομική επίπτωση, διότι ο προϋπολογισμός μας έδινε δυνατότητα για 15.000 προσλήψεις. Το ότι εμείς επιλέξαμε τις καθαρίστριες και όχι κάποιους άλλους είναι δικιά μας επιλογή. Δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση. Μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία περάσαμε, ξέρω ή θα γίνει, δεν έχουν δημοσιονομική επίπτωση. Τι έχει δημοσιονομική επίπτωση? Η ανθρωπιστική κρίση, ρητά εξαιρείται, και οι 100 δόσεις, θετική δημοσιονομική επίπτωση, όχι αρνητική, το οποίο όμως δεν μπορεί να πάρθει πίσω ακόμα και αν θέλανε, διότι έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, ας μην δημιουργούμε εντυπώσεις στον ελληνικό λαό βαρύτερες από τις ήδη βαριές που υπάρχουν εξαιτίας της πραγματικότητας. Δεν θέλω να ωρεοποιήσω. Άρα είναι μια δύσκολη και κακή συμφωνία. Άρα μόνο οι 100 δόσεις είναι με ένα ερωτηματικό. Βαρύτερες εντυπώσεις από αυτές που υπάρχουν. Λοιπόν, να πάμε λίγο μισό λεπτό, Αντώνη, γιατί δεν έχουμε συζητήσει κάτι το οποίο αφορά πολύ κόσμο και όλοι περιμένουν να ακούσουν τι έγινε τελικώς σε εκείνη την τελευταία σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ήταν όντως μια δύσκολη σύνοδος κορυφής, ήταν η δυσκολότερη στην οποία έχετε βρεθεί? Όντως φτάσαμε κοντά στο Brexit εκείνο το βράδυ σε μια σύνοδο που κράτησε 17 ώρες? Το πρωί φτάσαμε, όχι το βράδυ. Φτάσαμε πάντως. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να δεχτώ την πρόταση Σόιμπλε για το Ταμείο. Δεν υπήρχε περίπτωση και αυτό το καταλάβαν όλοι. Ήταν δύσκολη, πολύ δύσκολη και βαριά η ευθύνη. Βρέθηκε αυτή η φόρμουλα και υπήρξε κατάληξη. Ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση. Και ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση, ομολογώ, διότι μια σειρά από πρωθυπουργοί και μάλιστα κάποια όψιμα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας με ιδιαίτερα έτσι, τρόπο μη ευγενικό, θα έλεγα εγώ, ήρθαν να κουνήσουν το δάχτυλο σε έναν εκλεγμένο πρωθυπουργό για το τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να το κάνει. Ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση. Πρέπει να σας πω όμως ότι υπήρξαν και φωνές ουσιαστικής στήριξης μέσα στη Σύνοδο. Η Γαλλία. Και η Γαλλία και η Ιταλία. Και η Κύπρος. Και η Κύπρος και η Αυστρία. Και μάλιστα από πλευρά της Ιταλίας και με πολύ έντονο τρόπο. Δεν αισθάνθηκα μόνος. Σας βάλω να καθίσετε μόνο όμως. Μια δύσκολη και πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Οφείλω να ομολογήσω ότι η σκληρή διαπραγμάτευση και η δύσκολη διαπραγμάτευση ξεκίνησε από το γεγονός ότι είχα ένα κείμενο από το Eurogroup το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό.
Και αν είχα να διαπραγματευτώ άρα 20 σημεία, κέρδισα τα 14, τα 15, δεν μπόρεσα να κερδίσω και τα 20. Είπατε ότι φτάσαμε κοντά στα ξημερώματα, κοντά στο Brexit σε εκείνη τη συνεδρίαση. Σήμερα που μιλάμε εδώ, μπορείτε να πείτε με βεβαιότητα ότι το Brexit έχει αποφευχθεί? Δεν μπορώ να πω τίποτα με βεβαιότητα. Πριν υπογραφεί η νέα σύμβαση. Δεν μπορώ να πω τίποτα με βεβαιότητα, ακριβώς γιατί είναι φανερό ότι δεν είναι θέμα ατυχήματος, είναι θέμα ενός σχεδίου που υπάρχει σε κάποια συρτάρια. Συνεπώς δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα. Και ο λόγος αυτός με κάνει να πιστεύω ότι τούτη την ώρα πρέπει να προσανατολιστούμε στο να διασφαλίσουμε αυτή τη βεβαιότητα και μετά να ανοίξουμε όλα τα άλλα και να τα συζητήσουμε και την ιδεολογική συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις, σε συγκεκριμένες εναλλακτικές, σε συγκεκριμένες προοπτικές. Εγώ θεωρώ ότι μετά από αυτό το τραυματικό σοκ, γιατί βρισκόμαστε σε ένα μετατραυματικό σοκ, πρέπει με ηρεμία και ευθύνη να τα συζητήσουμε όλα από την αρχή. Με βάση τα πραγματικά όμως δεδομένα. Και να πάρουμε πολιτικές επιλογές για το μέλλον της χώρας, για την πορεία της χώρας, για το ποια είναι η Ευρώπη, αν μπορεί να αλλάξει, αν έχει δυνατότητες, πώς μπορεί να πορευτεί η χώρα, με βάση όμως τα πραγματικά δεδομένα και με ψυχραιμία. Ανασχηματισμός δεν μπορεί να αναγγέλλεται, άρα θα πάει χαμένη ερώτηση αν την έκανα, δεν είναι? Άλλο. Εντός της εβδομάδας, αν επέμενα, πάλι θα πήγαινε χαμένη ερώτηση. Η σχέση σας με τον Βάνο Καμένο, τον είδατε και χθες, είπε ότι δεν θα τα ψηφίσει όλα. Κάποια δεν μπορεί να τα ψηφίσει. Υπάρχει αυτή η ανεκτικότητα. Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι, και οφείλω να το πω αυτό, είμαστε από τελείως διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες. Όμως έχουμε σφυριλατήσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι στις πολύ δύσκολες στιγμές ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου. Από εκεί και πέρα έχει την πληρωτική ομάδα, έχει τις διεργασίες του, θα πάρει τις αποφάσεις όπως πρέπει να τις πάρει. Τελικά γιατί αποκλείεται μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού ή οικουμενικού χαρακτήρα? Δεν θα μπορούσε να υπηρετήσει διαφορετικά, καλύτερα, δεν ξέρω πώς να το πω, υπό τις παρούσες συνθήκες? Όχι, δεν το πιστεύω. Αυτό που πιστεύω είναι ότι αυτό το κρίσιμο διάστημα μέχρι την υλοποίηση της συμφωνίας θα πρέπει να μην δημιουργήσουμε νέες αναταράξεις και νέα ζητήματα αλλαγής στρατηγικής, αλλαγής του status quo που υπάρχει σήμερα. Νομίζω ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δική μου επιδίωξη, αυτό δεν υπάρχει στο τραπέζι. Και δεν υπάρχει στο τραπέζι σε καμία περίπτωση με τη δική μου παρουσία στη θέση του Πρωθυπουργού. Τελικά ένας Πρωθυπουργός πρέπει να είναι παντός καιρού? Ένας Πρωθυπουργός πρέπει να δίνει μάχες. Ένας Πρωθυπουργός πρέπει να λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό στις κρίσιμες στιγμές και να παίρνει αποφάσεις. Mm-hmm. Και να μην δραπετεύει, να παλεύει για αυτές. Παντός καιρού δεν είναι κανένας, αλλά ενώ ότι κανείς δεν μπορεί να υλοποιεί σχέδια τα οποία τα θεωρεί αδιέξοδα και ανυπέρβλητα, αλλά ένας καπετάνιος που έχει το καράβι στη φουρτούνα, ακόμα και αν αισθάνεται ότι είναι δύσκολη η πορεία πλεύσης, το χειρότερο που έχει να κάνει είναι να καταλήψει το τιμόνι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Σας είχα ρωτήσει και στο στούντιο ακριβώς το ίδιο πράγμα την τελευταία φορά που βρεθήκαμε για τη συνέντευξη, δύο εβδομάδες πριν. Σήμερα είναι 14 του Ιουλίου, είναι η ημερομηνία. Σαν σήμερα ήταν η Γαλλική Επανάσταση το 1789. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι το λογικό και το δίκαιο μπορούν να αντιπαρατεθούν, μπορούν να σταθούν απέναντι στο οικονομικό κατεστημένο, όποιο και αν είναι αυτό, και να κερδίσουν τελικά? Κύριε Χαρίτο, η ιστορία διαρκεί πολύ. Έλεγε ο Αλτούσερ κάποτε. Η ιστορία διαρκεί πολύ. Η ιστορία έχει στροφές πολλές. Πράγματι, εμείς δώσαμε έναν αγώνα, όπως είπα και πριν, από τη μια το δίκαιο και από την άλλη η δύναμη της ισχύως της χρηματοπιστωτικής. Επαναλαμβάνω όμως, η Ευρώπη δεν είναι η ίδια μετά από αυτό το πεντάμινο. Και η πύριος νίκη που επέβαλαν κάποιοι απέναντι στην μικρή Ελλάδα θα είναι πραγματικά πύριος και θα φανεί μπροστά. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι έχει πολλές στροφές η ιστορία
και πως το όραμα και η διεκδίκηση για την αναγκαία αλλαγή στην Ευρώπη θα δικαιωθεί παρά το γεγονός ότι σήμερα αυτό το όραμα, χθες αυτό το όραμα υπέστη μια σημαντική ήττα. Ευχαριστούμε κύριε πολύ Πρόεδρε, για την συνέντευξη. Ευχαριστούμε αυτή. Πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ.